σε ανοιχτή γραμμή Λευκωσία και Αθήνα για αντιμετώπιση του πύρινου εφιάλτη. Το πρωί η ελληνική κυβέρνηση σήκωσε το ακουστικό και ζήτησε βοήθεια από την Κύπρο για αναχέτηση της πολιορκίας. Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν αεροσκάφος με 64 άτομα να απογειώνεται στις 2 τα ξημερώματα από τη Λάρνακα με κατεύθυνση τα ενεργά μέτωπα. Τελικά αποφασίστηκε ότι επί του παρόντος η Κύπρος δεν θα στείλει ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό γιατί το πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος έστειλε το μήνυμα ότι οι άμεσες ανάγκες επικεντρώνονται σε μηχανοκίνητο εξοπλισμό και όχι σε πεζοπόρα τμήματα. Παρόλο που η Κυπριακή Αποστολή είναι έτοιμη για αναχώρηση, αυτή αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας και επαναξιολόγηση της κατάστασης από το πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος. Η Κυπριακή Ειδική Ομάδα αποτελείται από επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, του τμήματος δασών, της πολιτικής άμυνας καθώς και νοσηλευτές. Σε αυτές τις πυρκαγιές, επειδή υπάρχουν τα ενάρια μέσα, χρειάζονται περισσότερο τις επίγειες δυνάμεις. Τα πεζοπόρα τμήματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι περισσότερο πολύτιμα για να μπορέσουν να κατασβέσουν την πυρκαγιά όταν αυτή τεθεί υπό κάποιον έλεγχο από τα ενάρια μέσα. Θα δούμε φυσικά και αν προσφέρονται και αεροπλάνα τύπου C-130 να μπορέσουμε να πάρουμε μερικά πυροσβεστικά οχήματα. Αυτό θα το δούμε όμως στην εξέλιξη και στην πορεία. Το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα, αλλά και την πρόθεση της Λευκωσίας να συμβάλλει με όποιο τρόπο μπορεί στην μάχη της κατάσβεσης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κύπρος πάντα βρίσκεται και θα βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας και εξέφρασε την ευχή η πυρηνή λέλαπα να τεθεί το συντομότερο δυνατόν υπό έλεγχο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Αθήνας για βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει όλους τους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται πλησίων των φλεγόμενων περιοχών όπως ακολουθούν προσεκτικά τις ανακοινώσεις και οδηγίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλούνται όπως επικοινωνούν με την πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα.